Θα παλέψουμε μέχρι τέλος για να αναδείξουμε την αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι. Δεν θα μπει στο αρχείο τελικά η υπόθεση Βαλιράκη. Η εισαγγελία εφέτων ευβίας έκανε δεκτή την προσφυγή της οικογένειας, ανοίγοντας το δρόμο για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μπήκε το νερό στα βλάκια επιτέλους. Πλέον θα ερευνηθούν όλες οι πτυχές και θα αποδοθεί η δικαιοσύνη ως πρέπει για αυτόν τον άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Μάλιστα, λίγο μετά τη διάταξη που εκδόθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκίδας τον περασμένο Σεπτέμβρη, όπου αναφερόταν πως για 12 διαφορετικούς λόγους ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη δεν οφείλονταν σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, οι συνήγοροι της οικογένειας σε ανακοίνωσή τους περιέγραφαν αναλυτικά τα στοιχεία που αποδείκνυαν πως η υπόθεση έχριζε περαιτέρω διερεύνησης. Είχαμε ασκήσει προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης, δηλαδή της διάταξης που αρχιοθετούσε την όλη υπόθεση. Η διάταξη αυτή διέταξε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ως ατύχημα, όμως εμείς πιστοί στο καθήκον μας, διότι υπήρχαν πλήστα σωρία ευρημάτων, έτσι στη δικογραφία, εκθέσαμε λοιπόν στην προσφυγή που ασκήσαμε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο θάνατος δεν οφείλεται τελικά σε ατύχημα, αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης προκύπτει ότι ο πρώην υπουργός είχε δεκτεί 15 χτυπήματα από διαφορετικά όργανα, τα περισσότερα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον αυχένα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη. Την υπόθεση την έχει χρεωθεί τακτικός ανακριτής. Θα διεξαχθεί κυρία ανάκριση πλέον, όπου θα ερευνηθούν όλες οι πτυχές και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις δύο αυτοπτών μαρτύρων που έχουν κατονομάσει δύο επαγγελματίες ψαράδες από την περιοχή της Ερέτριας. Πρόκειται για αυτά τα δύο άτομα που οι αυτόπτες μάρτυρες είχαν κατονομάσει, είχαν πει ότι είχαν δει. Πρόκειται για τους υπόπτους που είχαν δώσει εξηγήσεις στην προκαταρκτική έρευνα. Ναι. Τον Ιανουάριο του 2021 ο Σύφης Βαλιράκης βρήκε τραγικό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο 77χρονος πρώην υπουργός που είχε αποπλέψει με το σκάφος του από την Ερέτρια όπου και διατηρούσε εξοχικό, είχε βρεθεί νεκρός κοντά στο μικρό νησί Πεζονήσι. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια έκανε λόγο για ανθρωποκτονία, καταγγέλλοντας μάλιστα την σπουδή κάποιων να χαρακτηρίσουν το θάνατο ατύχημα και να κλείσουν την υπόθεση. Αυτό που βίωσε η οικογένεια από το... Απίστευτο, απίστευτο, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Και το κυριότερο ότι εμείς σαν δικηγόροι της οικογένειας διαπιστώναμε ότι μια σειρά από αποδεικτικά στοιχεία δεν ελήφθησαν υπόψη κατά παράβαση του νόμου. Υπήρχαν πλήστα όσα στοιχεία και σήμερα ακόμα που μιλάμε έρχονται διαρκώς νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Τα οποία πλέον θα τα ερευνήσει ο κύριος ανακριτής και θα πράξει τα δέοντα. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Φωτάκη, να έρχομαι τόσο πολλά στοιχεία και αυτά να αγνοούνται? Είναι και εμάς απορία μας. Είναι και εμάς απορία μας. Ζητούμενο τώρα είναι να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση το ανακριτικό έργο, καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η υπόσχεση που έχουμε δώσει σε αυτούς μας και η οικογένεια η οποία παλεύει γι' αυτό είναι ότι θα την πάμε την υπόθεση μέχρι τέλος.